καλωσορίσουμε στην αίθουσα εδώ του Πολυκεντρού, του Πολυτιστικού Πηλίου και να σας καλωσορίσουμε στο φεστιβάλ, το Μαθητικό Φεστιβάλ Θεάτρου και Τέχνης. Είναι ένας θεσμός που ξεκίνησε πριν κάποια χρόνια, είναι ο 4ος χρόνος φέτος. Είναι ένας θεσμός που ξεκίνησε με πολύ αγάπη και μεράκι και από μένα, αλλά και από τον κύριο Μανώλη Ζερβό, των Σχολικών Επιτροπών, σε συνεργασία πάντα με τα σχολεία, που έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο, τα παιδιά μας. Εύχομαι αυτός ο θεσμός να συνεχιστεί, γιατί η εξωστρέφεια που δείχνουν τα παιδιά με αυτόν τον τρόπο είναι, θεωρώ, πάρα πολύ σημαντικός. Δίνεται ευκαιρία στα παιδιά μας, να ακούν σε άλλους δρόμους, με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών, και αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Να είστε καλά, να τα χαίρεστε και να τα απολαύσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο πλαίσιο λοιπόν του προγράμματος έγιναν δύο επιμορφώσεις, παύλα κινητικότητες, σε μέλη του συλλόγου μας, μία στο Παρίσι τον Ιανουάριο και μία στο Ελσίνκι τον Μάιο. Η γνώση και οι εμπειρίες που αποκτήθηκαν ελπίζουμε ότι θα μας βοηθήσουν να χειριστούμε ευκολότερα τα πράγματα, καθώς βέβαια η κάθε χώρα τις οποίες επισκεφθήκαμε έχει διαφορετική δομή κράτους και οικονομική οντότητα από τη δική μας. Το σχολείο μας προσπαθεί να στηρίξει τα παιδιά με κάθε τρόπο και σιγά σιγά τα βλέπουμε να ξεπερνάνε το φόβο τους και τη συστολή τους, να μας μιλάνε ελληνικά, να αποκτούν γνώσεις. Χθες μάλιστα μέσα στο πούλμαν που πηγαίναμε εκδρομή, το ένα από αυτά μου έκλεινε τον ενεστώτα ενός ρήματος και δεν έκανε κανένα λάθος. Και αυτή είναι η μεγάλη μας χαρά. Έχει γίνει προσπάθεια να βρίσκονται και κοινές δραστηριότητες για το πρωινό και το απογευματινό πρόγραμμα, όπου είναι δυνατόν. Δεν θέλω βέβαια να πω πως δεν υπάρχουν προβλήματα και όλα λειτουργούν τέλεια. Χρειάζεται μια συνεχή προσπάθεια και τουλάχιστον όσον αφορά στη σχολική κοινότητά μας, είμαι σίγουρη ότι περισσότεροι προσπαθούν η παραμονή των παιδιών προσφύγων εδώ στο νησί μας, όσον αφορά τη φίτησή τους στο σχολείο, να αποτελεί μια ανάμνηση που θα προκαλεί μόνο θετικά συναισθήματα. Γιατί τα περισσότερα τα παιδιά αυτά φεύγουν από το νησί μας σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, συνεχίζοντας το ταξίδι τους, με την παλίτσα τους φορτωμένη όνειρα και ελπίδες για ένα μέλλον γεμάτο ειρήνη και αισιοδοξία, τέτοιο όπως άλλωστε αξίζει σε κάθε παιδί και έχουμε υποχρέωση να προσπαθήσουμε όλοι για το σκοπό αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ακούγεται ακόμα μέσα στα αυτιά μου. Προσπάθησα να κολυμπήσω πίσω στο πλοίο για να πιάσω τους δικούς μου. Όμως είχε πάρει μεγάλη κλίση και σε λίγα λεπτά βυθίστηκε. Δεν είδα πουθενά την οικογένειά μου. Μετά από 3 μέρες στο νερό, έπεσε βαριά ομίχλη και αρχίσαμε να έχουμε παραστήσεις. Κάποιοι ζητούσαν μια καρέκλα να κάτσουν. Κάποιοι άλλοι έλεγαν ότι οδηγούσαν αυτοκίνητο και κάποιοι έβλεπαν την οικογένειά τους να τους περιμένει στην αυλή. Δεν χαίρομαι που σώθηκα, γιατί έχασα τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Τους πήρα για να γλιτώσουμε από όλο αυτό και τους έχασα στη θάλασσα. Αυτό που θυμάμαι είναι να με τραβάνε έξω από το νερό ένας γέρος και μια γριά. Μετά βρέθηκα σε ένα βαγόνι με κάτι πρόβατα. Σκεφτόμουν την κρίση, αλλά τι να έλεγα στα πρόβατα, δεν μπορούσα να τους λέω ιστορίες. Όπως και να είναι, τα κατάφερα. Έφτασα εδώ, στο σπίτι του αδελφού μου, στο Λονδίνο. Γεια σου, εγώ είμαι, τα κατάφερα. Δεν με γνωρίζεις,
Ο Νάζ, ο μικρός αδελφός. Νάζ! Όχι και τόσο μικρός. Μεγάλωσες. Δεν έπρεπε να έρθεις. Γιατί? Είναι ζόρικα εδώ. Τι να έκανα, με στείλανε η μάνα και ο πατέρας για καλύτερα. Δεν είναι καλύτερα. Δεν μπορώ να γυρίσω πίσω. Δεν έπρεπε να έρθεις. Εξαιτίας σου ήρθα, γιατί την έστειλες αυτή την κάρτα. Εγώ γι' αυτό ήρθα. Ξέματα ήταν όλα. Ας έγραψες την αλήθεια. Ποια αλήθεια? Να είμαι λίγο τώρα στα λέμε γιατί ο κόσμος διαχάλιανε και από εδώ. Εντρέπω σε ευθύνη στον δρόμο. Μπορείς να ζήσεις αρκεί να δέσεις τα σφιωρανικές δουλειές. Λεφτά δεν έχω να στείλω. Πώς μου θα πεις αυτά? Θα πρέπει να δουλέψεις. Εσύ τι κάνεις? Πλένω αυτοκίνητα. Ήταν να γίνεις γιατρός. Και έτσι άρχισα να πλένω αμάξια με τον αδελφό μου. Κουραστική δουλειά, αλλά καθόλου δύσκολη. Οι άνθρωποι στα αμάξια είχαν τα παράθυρα κλειστά και μάλιστα δεν μας κοιτάζουν ποτέ. Μετά από λίγο, επόψα να τους κοιτάζω κι εγώ. Έστειλα στους γονείς μας μια κάρτα. Τα κατάφερα. Να είμαι τώρα από την άλλη μεριά του κόσμου. Δεν είναι και τόσο διαφορετικά. Κάτι λίγους χαμογελάνε. Μερικοί στα αλήθεια. Δουλεύουμε σκληρά. Δεν είναι ο παράδεισος, αλλά είμαστε ζωντανοί. Σας ευχαριστώ για ό,τι κάνετε για μένα. Μου λείπετε. Να σου. Είναι για όλους, δεν έχει κάποιους εκλεκτούς.